Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Από τον Μάριο Αθανασίου, η Ομόνια θα έχει την πρώτη επίδεση. Έδωσε ένα σκαμπίλι και την έδωσε στον Τρετιακόφ. Τρίποντο νέο, αυτή τη φορά θα είναι εύστοχο. Παίρνει ένα σκρίν από το Woods. Ο Γκάρι Τσουτάρ για τρεις, μέσα το τρίποντο από τον Γκρίφιν. Εδώ η Ομόνια μαζεύει ακόμα ένα επιθετικό ριμπάου. Τρετιακόφ θα δώσει ωραία στον Woods που θα καρφώσει και θα πάρει και το φάουλ. Ο Γκουνιέμις, ο Λιούις θα σουτάρει για τρεις, ευστοχή. Ο Λιούις εκτελεί. Σουτάρει άστοχα ο Γκάρετ. Το ριμπάου θα το πάρει ο Γκαρνέτ, όμως η πάσα του πάει στα χέρια του Γκουνιέμι που φεύγει εύκολα σε ένα κάρφωμα. Ο Γκάρετ στη γωνία, νεοφύτου για τρεις, μέσα. Τέταρτο ριμπάου για τον Τζέιβιον Γκουνιέμι. Ο Χάρπερ, πολύ ωραία. Ο Νέιλορ με δύο αντιπάλους. Θα βάζει, θα βάλει το καλάθι. Ισοφαρίζει ο Νέιλορ, 29 όλα. Δεν μπορεί να περάσει την πάσα. Ο Χάρπερ αποφασίζει να κάνει τον πάσιμο. Ο Γκουνιέμι έρχεται με follow. 33-29. Το καλύτερο σε σκοράρισμα παιχνίδι που έχει κάνει ήταν οι 11 πόντοι που πέτυχε στο παιχνίδι με την ΑΕ. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να το ξεπεράσει για να αγωνιστεί σήμερα. Τρίποντο από τον Γκαρνέτ. Γκρίφιν για τρεις, μέσα. Εδώ ξανά. Ο Νέιλορ πήγε στον πάγκο και πέρασε ο Αρτέμος τον Μπάζος. Ξέφυγε ο Γκαρνέτ και κάνει ένα τρομερό κάρφωμα. 45-53. 2-15 για το τέλος της περίοδου. Ο Γκαρνέτ, η πάσα του στον Τρετιακόφ. Πάει προς τα μέσα. Έφτασε στο lay-up. Τρομερό καλάθι. Ξανά εδώ με δύο αντιπάλους. Ο Γκάρετ είναι. Κάνει την προσποίηση, θα βγάλει τώρα στον Γκρίφιν που στάρει για τρεις, μέσα! Για τον Γιώργο Τρετιακόφ, ο Γκάρετ φτάνει μέχρι το lay-up. Νέο καλάθι από τον Ζάβες Γκάρετ. Φεύγει μπροστά ο Χάρπερ, ο οποίος έφτασε στο lay-up. 59-71. Αυτό θα χάσει από τον Γκαρνέτ που φεύγει στον ενδιασμό. Θα κάνει το lay-up. Γκαρνέτ, Τρετιακόφ για τρεις. Μέσα! Και ρεκόρ στα rebound. Και double-double. Απάντηση από τον Λιούις. Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση.